Ευχαριστώ, Αριστίδη. Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες. Μου φαίνεται ότι θα διατυπώσω περισσότερο ερωτήματα, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής εμπειρίας, και θα επιχειρήσω να σκιτσάρω, για να θυμηθώ και την παλιά μου, το παλιό μου επάγγελμα, κάποια βασικά στοιχεία ενός προγράμματος εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης που δουλεύουμε στο ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση της αριστεράς. Λέω λοιπόν ότι το τέλος του 20ου αιώνα μας άφησε με πάρα πολλά ερωτηματικά στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της εκπαίδευσης. Και δυστυχώς χωρίς το δημόσιο σωσίβιο που κατασκεύασε ο ίδιος ο 20ος αιώνας. Οι εξελίξεις είναι γρήγορες και απρόβλεπτες και κυρίως στον χώρο του πολιτισμού σχεδόν τίποτε από ό,τι είχαμε κληρονομήσει δεν θεωρείται δεδομένο. Οι μεγαλύτεροι από εμάς, Αριστίδη, ανατραφήκαμε με μια κουλτούρα που φτιάχτηκε από και για την αστική τάξη του 19ου αιώνα. Κουλτούρα που ενώ παραμένει ζωντανή βεβαίως, το αποδεικνύει εξάλλου η εξάπλωση του πολιτιστικού τουρισμού, ίσως αποτελεί πια μόνο ένα μικρό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής εμπειρίας. Γιατί αυτό που χαρακτηρίζει τις τέχνες του αιώνα μας, 21ου, αλλά και του τελευταίου 20ου, είναι η εξάρτησή τους και ο μετασχηματισμός τους από μια ιστορικά μοναδική τεχνολογική επανάσταση, εννοώ βεβαίως τις τεχνολογίες επικοινωνίας και της αναπαραγωγής. Οπότε η μαζική καταναλωτική κοινωνία που αναδύθηκε είναι αδιανόητη πλέον, χωρίς τηλεόραση, διαδίκτυο, υπολογιστή, κινητό, ταμπλέτα, χωρίς CD και stick, USB. Ενώ η αποφασιστική είσοδος των μαζών στην πολιτική σκηνή ως ψηφοφόρων, παύλα καταναλωτών, έγινε υπό την ηγεμονία της εικόνας, του προφορικού λόγου και του διαδικτυακού λόγου, ενός υβριδικού λόγου, προφορικού και γραπτού μαζί. Πώς επιδρά αυτή η πολιτιστική εμπειρία στη νέα γενεά? Ποιοι είναι για τους νέους οι τόποι του σύγχρονου πολιτισμού? Με ενδιαφέρει εξαιρετικά, όχι μόνο γιατί είμαι αρχιτέκτονας, αλλά γιατί πρέπει να ανιχνεύσω αυτούς τους τόπους αν θέλω να ξαναβρω τους νέους. Η οθόνη του υπολογιστού τους, ένας ιδιωτικός τόπος. Οι καφετέριες, οι τόποι των συναυλιών, τα γήπεδα, τα shopping malls. Πώς ερμηνεύουμε ως αριστερά αυτή τη δημιουργική πλημμυρίδα που κατακλείζει ανεξέλεγκτα το χώρο και τον κυβερνοχώρο με εικόνες, ήχους, λέξεις? Βέβαια, στο παιχνίδι της κουλτούρας υπάρχουν πάντα δύο παίκτες, η πολιτική και η αγορά. Αυτοί αποφασίζουν τη χρηματοδότηση των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. Εμείς ως αριστερά, πώς επαναπροσδιορίζουμε αυτή τη σχέση κουλτούρας και πολιτικής, που πολλές φορές ενδύεται το μανδύα της εθνικής ταυτότητας? Παραδείγματος χάρη, μια και σου αρέσουν τα αρχαία και αρχαιότητες, Αριστίδη μου, η διεκδίκηση των Ελληνίων μαρμάρων. Αν όμως το χώρο του πολιτισμού και της παιδείας χρειαζόμαστε στις συστηματικές ερμηνευτικές απόπειρες, στον χώρο της εκπαίδευσης τα θέματα μοιάζουν πιο σαφή, τουλάχιστον στο πεδίο ερμηνείας και ανάλυσης των προβλημάτων, αν και παραμένουν πάντα σχηματικά διακηρυκτικά στο επίπεδο εκπόνησης και διεκδίκησης ενός αντίπαλου σχεδίου από την αριστερά. Αναμφίβολα, στο τέλος του 20ου αιώνα η Ευρώπη πραγματοποίησε υπό την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού το μεγάλο άλμα προς τα πίσω στους τομείς της δημόσιας παιδείας και εκπαίδευσης. Επρόκειτο για ένα κέριο πλήγμα στην ανθρωπιστική και ελευθεριακή παράδοση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, και οι πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα ισχυροποιούν και διευρύνουν αυτό το πλήγμα. Οι μεγάλες ανατροπές αφορούσαν πρώτον το τέλος της,
το τέλος της μαζικής δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος της ιδιωτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη αποσύρονται από την υποχρέωση να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση, μετακυλούν τις δαπάνες στους πολίτες με την επιβολή διδάκτρων και αναθέτουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο την εκπαίδευση. Δεύτερον, τη μετατροπή της εκπαίδευσης από μορφωτικό και πολιτιστικό αγαθό σε προϊόν. Σε προϊόντα εκπαίδευσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης, τυποποιημένες και πιστοποιημένες, ώστε να ανταλλάσσονται με γενικό ισοδύναμο. Η εκπαίδευση και η έρευνα μεταρρυθμίζονται, ώστε να λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς, τα επιχειρηματικά της ιδεώδη και τις εκάστοτε ανάγκες της. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αγγλία η λέξη student έχει πια αντικατασταθεί με τη λέξη customer. Πελάτης. Τρίτον, τον κατακερματισμό του περιεχομένου της γνώσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, την εκπληροφόρηση και την υπερεξειδίκευση. Παράγονται έτσι επιστήμονες διαφόρων γνώσεων και ταχυτήτων, με επισφαλής όλοι σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Η ολιστική γνώση αντικαθίσταται με τις δεξιότητες, την κατάρτιση, τη μαθητεία, τη διαβίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση που διαφημίζονται ως κοινωνία της γνώσης, κοινωνία της πληροφορίας. Αυτό το τρίπτυχο εκφράστηκε από τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμφωνίες του ΟΣΑ, της Λευκής Βίβλου, της ΓΚΑΤΣ και της Μπολόνια. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε ήδη. Η μόρφωση μετατρέπεται σε επιχείρηση καθαρά εργαλειακή, σε αγχωτική αναζήτηση του δίθεν χρήσιμου. Στη βάση της γενικευμένης ανεργίας, σπουδαστές μας απομονωμένοι, ανασφαλείς, έντρομοι, κινούνται και αυτοί χρησιμοθυρικά για να εξασφαλίσουν μια θέση στον ήλιο. Ο νέος άνθρωπος καλείται να περάσει όλη τη ζωή εκπαιδευόμενος, πληρώνοντας βέβαια, προκειμένου να αποκτά συνεχώς δεξιότητες που, όπως ομολογεί η πρώην Επίτροπος επί της Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλότ Ρέντινγκ, δυστυχώς απαξιώνονται το πολύ μέσα σε μία πενταετία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης της αμάθειας. Κατακερματισμός της γνώσης και εκπληροφόρηση. Τα νέα παιδιά, χωρίς στερεά επιστημονική γνώση, περιφέρονται αγχωμένα, μαζεύοντας πιστοποιητικά δεξιοτήτων, σερφάροντας άπειρες ώρες στο διαδίκτυο, χωρίς να μπορούν να ξεχωρίσουν τη γνώση από το χυλό της πληροφόρησης, αφού στις σπουδές τους δεν πρόλαβαν να κατακτήσουν τη δομή της επιστημονικής σκέψης. Πρόκειται για μια εκπαίδευση με σαφές ταξικό πρόσημο, που σε συνθήκες κρίσης παροξύνει τις ταξικές και κοινωνικές ανισότητες. Ενισχύει τον αναλφαβητισμό, τη σχολική διαρροή και μειώνει τις ροές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, τα μνημόνια και η κρίση πλήττουν θανάσιμα την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων των χωρών του Νότου, οι οποίες βιώνουν τη μεγάλη φυγή των επιστημόνων τους, brain drain, υπονομεύοντας και τις όποιες δυνατότητες μελλοντικής παραγωγικής τους ανασυγκρότησης. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά, αναμφίβολα, αρθρώνει ένα λόγο αντίπαλο στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αλλά παραμένει λόγος αμυντικός. Υπάρχει συνολικό επιθετικό σχέδιο. Σχέδιο ανασυγκρότησης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και παιδείας με βάση τις αξίες της αριστεράς και το συνολικό κοινωνικό μετασχηματισμό που επαγγέλλεται. Στην Ευρώπη που κυριαρχεί θεσμικά η Πολώνια, εμείς τι αντιπαραθέτουμε στις προσεχείς ευρωεκλογές? Πιθανές αλλαγές σχετισμών δυνάμεων στον χώρο του Κοινοβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου, ανοίγουν προοπτική αλλαγών στην εκπαίδευση. Να σκιτσάρω το περίγραμμα, λοιπόν, του σχεδίου που υπενήσομαι και το οποίο μπορεί να βασίζεται σε τέσσερις άξονες. Πρώτον, την επανίδρυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης για τους πολίτες του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Δεύτερον, την επαναθεμελίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου της εκπαίδευσης ως δημόσιο αγαθού. Τρίτον, την ολιστική γνώση για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τέταρτον,
το σεβασμό και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων κάθε κράτους μέλους και της εκπαιδευτικής παράδοσης και ιστορίας κάθε χώρας. Αντί του ενιαίου χώρου, των ενιαίων προϊόντων, των ενιαίων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πρέπει βέβαια εδώ να τονίσω ότι οι άξονες αυτοί διαπνέουν το σχέδιο που καταθέτουμε ως μελλοντική κυβέρνηση αριστεράς για την ανασυγκρότηση εκπαίδευσης του τόπου μας. Τους εξειδικεύουμε σε τρία επίπεδα από άποψη περιεχομένου, δομής και μορφής. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη 12χρονη υποχρεωτική γενική εκπαίδευση με την παράλληλη προσχολική αγωγή, με αναβάθμιση του λυκείου ως αυτόνομης μορφωτικής βαθμίδας και καθιέρωση του ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη μεταλυκιακή δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με αναβάθμιση της σημερινής τεχνολογικής εκπαίδευσης. Και το τρίτο επίπεδο αφορά τον ενιαίο χώρο, δημόσιο χώρο, ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, με αναβάθμιση των ΤΕΗ και με δημόσια ερευνητικά κέντρα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόταση απαιτεί συνεχή τροφοδότηση και επαναδιατύπωση, που σκοπεύουμε να επιτύχουμε μέσα από διάλογο με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Γνωρίζουμε ότι απαιτεί ευρεία κοινωνική νομιμοποίηση. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να πείσουμε, ότι πρέπει να εμπνεύσουμε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Χωρίς τον ενθουσιασμό τους δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια εμπόδια που βρίσκονται ήδη μπροστά μας. Χρειαζόμαστε χρόνο και δεν τον έχουμε. Γι' αυτό και η πρότασή μας θα εφαρμοστεί σταδιακά, μετά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία των αδελφών κομμάτων από όλο τον κόσμο και τη ζητάμε. Τον πρώτο χρόνο θα πάρουμε μέτρα για να μην καταρρεύσει η δημόσια εκπαίδευση. Ο στόχος μας είναι διπλός. Να διασωθούν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και να ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεγάλη εκπαιδευτική ανασυγκρότηση. Σήμερα παρά ποτέ, σε μια κοινωνία ρημαγμένη και φτωχοποιημένη, η αριστερά χρειάζεται να εγγυηθεί ότι τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια θα γίνουν οι νέοι τόποι, δημόσιοι τόποι, γνώσης, μόρφωσης και πολιτισμού και δημοκρατίας. Δεν έχουμε άλλους τόπους. Θα γίνουν τόποι αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής κουλτούρας. Τόποι ανοιχτοί στην ετερότητα και διαπολιτισμικότητα. Γι' αυτό θα γενικεύσουμε το θεσμό του ολοήμερου σχολείου στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ώστε τα σχολεία να γίνουν αυτά τα κέντρα της γειτονιάς και του πολιτισμού. Το παιδί θα μένει στο σχολείο για να κάνει μουσική, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αθλητισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επιπλέον ξένες γλώσσες. Όλα όσα δηλαδή οι γονείς τους πλήρωναν μέχρι σήμερα στα φροντιστήρια και πια δεν έχουν τα λεφτά να τα πληρώνουν. Τα παιδιά θα εμβολιάζονται γιατί αναπτύσσονται εκ νέου οι παιδικές ασθένειες και θα παίρνουν ένα πρωινό και ένα κυρίως γεύμα στο σχολείο. Δεν θα επιτρέψουμε πια να λιποθυμούν από την πείνα μέσα στις σχολικές αίθουσες. Σε αυτό το σχολείο κανείς εκπαιδευτικός, σχολικός φύλακας ή καθαρίστρια δεν περισσεύει. Γι' αυτό τους υποσχόμαστε την επαναπρόσληψή τους. Σε αυτό το σχολείο χρειαζόμαστε υπερήφανους, καταρτισμένους και ενεργητικούς εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν το πολύτιμο κεφάλαιο της γνώσης με συνείδηση, με δημοκρατία, με αγάπη, με πάθος για μια συνολική ανατροπή. Σας ευχαριστώ.